τέκνων και για τις δύο κόρες της έπαιρνε χωρίς να το δικαιούται από το συνταξιοδοτικό της ταμείο η αντιπρόεδρος του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, κυρία Λίνα Αλεξίου, και μητέρα της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της Real News, το δημοσίευμα επικαλείται έγγραφο του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, σύμφωνα με το οποίο διακόπηκε αναδρομικά το Νοέμβριο του 2013 η χορήγηση επιδομάτων για τις κόρες της Ζωή και Βασιλική Ιωάννα. Από την πλευρά της, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για επίθεση εναντίον της και χτύπημα κάτω από τη μέση. Πόσα χρόνια μετά την ενηλικίωση των παιδιών του μπορεί κάποιος να εισπράττει το επίδομα ανήλικων τέκνων? Η αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, Λίνα Αλεξίου, πρώην σύζυγος του Νίκου Κωνσταντόπουλου και μητέρα της 38χρονης βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Ζωής Κωνσταντοπούλου, και της 31χρονης Βασιλικής Ιωάννας, το εισέπρατε μέχρι και πέρυσι, σύμφωνα με την εφημερίδα Real News. Σύμφωνα με έγγραφο της προϊσταμένης της πρώτης διεύθυνσης του ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Ενημέρωσης, η κυρία Αλεξίου λάμβανε το επίδομα για τις δύο όχι και τόσο ανήλικες κόρες της παρανόμως για 18 και 12 χρόνια αντίστοιχα. Τον Νοέμβριο του 2013, η προϊσταμένη του Ταμείου διέκοψε αναδρομικά τη χορήγηση των επιδομάτων, γεγονός που σημαίνει ότι η μητέρα της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί να επιστρέψει τα ποσά που εισέπρατε μέχρι πρότινος. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, η πτυχιούχος της νομικής και μέλος της ΕΣΥΕ, Λίνα Αλεξίου, διεκδικούσε και λάμβανε κατά καιρούς διάφορα ποσά που δικαιούνταν από το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Σε γραπτή ανακοίνωσή της, η Λίνα Αλεξίου καταφέρεται εναντίον της εφημερίδας, κατηγορώντας την για εσκεμμένη, όπως λέει η στοχοποίησή της, και έλλειψη δεοντολογίας, ενώ επισημαίνει ότι για το θέμα των επιδομάτων έχει καταθέσει ένσταση στο Ταμείο της, χωρίς όμως να έχει πάρει απάντηση μέχρι σήμερα, ρίχνοντας την ευθύνη στους διοικητικούς μηχανισμούς του Ταμείου. Επειδή στο επίμαχο δημοσίευμα εμφανίζομαι ως κλέπτουσα το Ταμείο Συντάξεων των Δημοσιογράφων, περιορίζομαι να αναφέρω ότι σαν και εμένα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τη διοντολογική δημοσιογραφία της Real News, ως κλέφτες εμφανίζονται και άλλοι, περίπου 400 συνάδελφοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι πληρώνουν διοικητικές λειτουργίες, πράξεις και παραλήψεις ενός απαρχαιωμένου διοικητικού μηχανισμού. Και εσκεμμένη συκοφαντία που έχει ως στόχο να την πλήξει πολιτικά, κάνει λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πολιτική κριτική επί πραγματικών γεγονότων που αφορούν τη δημόσια σφαίρα είναι ευπρόσδεκτη και επιβεβλημένη. Το να επιχειρείτε όμως να με χτυπήσετε πολιτικά για ένα θέμα με το οποίο δεν έχω σχέση και το οποίο παρουσιάζεται μονομερώς, διαστρεβλώνοντας τις πτυχές του, παραπληροφορώντας το κοινό και συκοφαντώντας, χωρίς καν να επιχειρήσετε να διασταυρώσετε, δεν είναι δημοσιογραφία. Την υπόθεση έσπευσε να σχολιάσει με σκοπτικό τρόπο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η μητέρα της Εθνικού Εισαγγελέως μας, κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, εισέπρατε παρανόμως επί 18 έτη επιδόματα ανηλίκων τέκνων. Καταραμένη Μέρκελ. Η κυρία Αλεξίου αφήνει να εννοηθεί ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Οργισμένη απάντηση είχαμε, Στράτο Μπαλή, από την εφημερίδα Real News για τα όσα είπε και η κυρία Αλεξίου αλλά και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και μάλιστα είναι δύο διαφορετικά σχόλια, Εύα, και αφορούν και την κυρία Αλεξίου και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Σε ό,τι αφορά στην κυρία Αλεξίου, αυτό που αναφέρει η εφημερίδα είναι ότι επί της ουσίας τα παίρνατε αυτά τα χρήματα ή δεν τα παίρνατε, ρωτά την κυρία Αλεξίου. Δύο σημεία από το σχόλιο της εφημερίδας, ότι η ένσταση την οποία λέει ότι έχει κάνει, σε τι διαφοροποιεί το αν έπαιρνε παρανόμως αυτό το επίδομα, και ότι αφού έχει κατατεθεί πριν από 15 χρόνια αυτή η ένσταση, γιατί τόσα χρόνια δεν είχε ζητήσει αυτοβούλος να κάνει μία αίτηση διακοπής των επιδομάτων. Νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη σημασία η απάντηση που δίνεται στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Λέει επί της ουσίας ότι λέει ανοησίες η κυρία Κωνσταντοπούλου. Την καλούμε να αναγνώσει τα επίσημα έγγραφα που δημοσιεύουμε, να ενηλικιωθεί πολιτικά, είναι σαφέστατη νομίζω η αιχμή, και να συμβουλεύσει τη μητέρα της να επιστρέψει στο ταμείο τα χρήματα που επί τόσα χρόνια παρανόμως ελάμβανε, αναφέρει το σχόλιο της εφημερίδας πριν από λίγη ώρα βγήκε στην αντίδραση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Εύα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Στράτο. Τώρα τη δημιουργία.